προσδοκώντας την επαναδιαπραγμάτευση της σχέσης του με την πόλη της Άρτας, όπου εδρεύει το Τμήμα Λαϊκής Παραδοσιακής Μουσικής, οργάνωσε συνεργασία με το Δήμο Αρταίων «Μουσική Βραδιά» στο παραλίμνιο πάρκο της Άρτας. Στη μουσική εκδήλωση του Εργαστηριακού Σύνολου Μουσικές Ιστορίες, πίσω από πρόβες υπό την καθοδήγηση του Βασίλη Κομματά, παρουσίασε λαϊκές και παραδοσιακές μελωδίες. Επίσης, στην εκδήλωση συμμετείχε και το δεύτερο Εργαστηριακό Σύνολο υπό την καθοδήγηση του Θάνου Σταυρίδη. Σε δηλώσεις του, ο αντιπρόεδρος του ΤΕΙ Ήπειρου, Νίκος Τσίνας, αναφέρθηκε στη συνεργασία του Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ήπειρου με το Δήμο Αρταίων, καθώς και στην αξιοποίηση του παραλίμνιου πάρκου. Η συνεργασία του Τμήματος Λαϊκής Παραδοσιακής Μουσικής στο πλαίσιο της λειτουργίας του ΤΕΙ Ήπειρου με την πόλη που φιλοξενεί την έδρα του Ιδρύματος είναι συνεχής. Ξεκινάει πολύ παλιά, συνεχίζεται σήμερα και έχει δρόμο ακόμα. Το καινούριο λοιπόν που προσφέρεται φέτος είναι η αξιοποίηση του συγκεκριμένου χώρου, ο οποίος είναι ένας ειδηλιακός χώρος και είναι μεγάλη μας χαρά που είμαστε οι πρώτοι που τον εγκαινιάζουμε για μια σειρά τέτοιων εκδηλώσεων. Σήμερα λοιπόν καθηγητές του Ιδρύματος με φοιτητές του συγκεκριμένου τμήματος έχουν διοργανώσει τη σημερινή βραδιά, κάτι ανάλογο υπάρχει και αύριο. Και φυσικά την επόμενη εβδομάδα, το επόμενο Σαββατοκύριακο, έχουμε και το φεστιβάλ των φοιτητών, ο οποίος στον ίδιο χώρο θα λειτουργήσει και θα δείξει τις δυνατότητες των συγκεκριμένων φοιτητών στο αντικείμενο που σπουδάζουν. Τα τραγούδια που θα ακούσουμε σήμερα εδώ είναι σκοπή στο πρώτο μέρος της Μακεδονίας και στο δεύτερο είναι ένα διαπολιτισμικό καραβάνι που ξεκινάει από συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδος, Θεσσαλία, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, αλλά επεκτείνεται και σε γειτονικές περιοχές όπως Σκόπια, Σερβία, Ουγγαρία. Εγώ από τη μεριά του Ήπειρου θέλω να ευχαριστήσω το Δήμο Αρταίων για την άψογη συνεργασία που είχαμε για την οργάνωση αντίστοιχων εκδηλώσεων και στο παρελθόν και σήμερα. Κυρίως όμως τους φοιτητές και τους καθηγητές που πέρα από τις συνήθεις συμβατικές υποχρεώσεις τους για τα μαθήματα και τα διδακτικά τους καθήκοντα προσφέρουν κομμάτι από τον πολύτιμο χρόνο τους, τον επιπλέον χρόνο τους, τον ελεύθερο χρόνο τους για να παρουσιάσουν το σημαντικό αποτέλεσμα που είμαι σίγουρος ότι θα μας ικανοποιήσει όλους. Σε δηλώσεις του, ο Δήμαρχος Αρταίων, κ. Χρήστος Τσιρογιάννης, τόνισε την συνεισφορά του Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στα πολιτιστικά δρόμενα της Άρτας και αναφέρθηκε στις επόμενες δράσεις του Δήμου Αρταίων στα πλαίσια του πολιτιστικού καλοκαιριού. Σήμερα εδώ στο χώρο του Παραποτέμιου Πάρκου ξεκινάνε εκδηλώσεις του ΤΕΙ Ήπειρου, του Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής και έχει ένα πολύ ωραίο τίτλο που λέει Art του Λουπουμού και είναι πολύ καλό γιατί συνδυάζουμε τις εκδηλώσεις στο Παραποτάμιο Πάρκο και με το ΤΕΙ αυτό που μέχρι τώρα έχουμε μια άριστη συνεργασία και η προσφορά του στα τοπικά δρόμενα, τα πολιτιστικά δρόμενα της περιοχής μας είναι μεγάλη. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και τους καθηγητές και τους σπουδαστές του ΤΕΙ αλλά και τη διοίκηση γιατί προσφέρουν κάτι διαφορετικό, μια διαφορετική νότα στην πόλη μας και εντάσσονται στα πλαίσια του πολιτιστικού καλοκαιριού το οποίο οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν από χθες στο κάστρο και φέτος προσπαθήσαμε να κάνουμε εκδηλώσεις και διαφορετικές αν θέλετε και με κάποιες εκδηλώσεις που θα έχουμε στα ελευθέρια που θα μας δοθεί δυνατότητα να τα πούμε και πιο αναλυτικά όπως ένα νυχτερινό αγώνα δρόμου, όπως να αναδείξουμε τα αρχοντικά που υπάρχουν στην περιοχή, τα αρχοντικά της περιοχής μας. Νομίζω ότι έχουμε πολλά να δείξουμε και πρέπει να τα δείξουμε αυτά τα πολλά σε διαφορετικά σημεία που έχει η πόλη μας. Δηλαδή και στο Παραποτάμιο Πάρκο και στο Κάστρο και στην Παρηγορήτησα και στο Αρχαιολογικό Μουσείο και στη Βαλαώρα και στο Τρίγωνο. Έχουμε πολύ ωραίες περιοχές και πρέπει να τις αναδείξουμε. Άρα θα ακολουθήσουν και άλλοι τέτοιου είδους δράσεις. Ήδη έχει ανακοινωθεί το πρόγραμμα του μηνός Ιουνίου, το πολιτιστικό καλοκαιριού του Δήμου Αρταίων και συντάσσεται και το Ιουλίου έτσι ώστε να είναι πολυπίκυλο και να μπορέσουμε να κάνουμε σε όλες τις γειτονιές της πόλης μας σε διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις.